Η αγορά Μοδιάνο εδώ έγινε το 1925, ξεκίνησε να γίνεται από την οικογένεια Μοδιάνο και λειτουργούσε σαν αγορά τροφίμων στη Θεσσαλονίκη. Από τότε που έγινε μέχρι και το 2000 περίπου ήταν η ψυχή της Θεσσαλονίκης. Όλος ο κόσμος θα περνούσε από εδώ να αγοράσει κάτι από Μοδιάνο. Όλα εδώ, δηλαδή, τα πάντα, ό,τι ήθελε, ερχόταν εδώ σε αυτή την αγορά. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παλιότερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις μαγαζί στην αγορά Μοδιάνο και πήρες μάλιστα και αρκετό αέρα για να το πάρεις. Ήταν από τα πιο ακριβές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, βέβαια, με τα σούπερ μάρκετ που γίνανε τα μεγάλα, με τις προσφορές, με την αποκέντρωση που έγινε από κρεοπολία, από την κεντρική αγορά που έφυγε από εδώ, άρχισε η παραχμή. Βέβαια, η παραχμή ξεκίνησε και από την εγκατάλειψη που είπε το κτίριο. Αυτό ήταν το βασικό, γιατί δεν επισκευάστηκε ποτέ τίποτα. Λειτουργούσε με κανόνες του 1900, και άρχισε έτσι σιγά να έχει αυτή την παραχμή που βλέπουμε σήμερα. Τώρα βέβαια έχει παραχμή σαν αγορά, γιατί μείνανε από τα 165 περίπου μαγαζιά που έχει, είναι μόνο τα γύρω στα 10 με 12 και είναι ανοιχτά. Και αυτά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο σαν αγορά πλέον.